Νίκος Καβαδίας. Γράμμα στον ποιητή Κέσσαρα Εμμανουήλ. Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε Κέσσαρ να σας σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή, κάτι που σχίζει τις θολές γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σας πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά, να φύγει κρόζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια ανακατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Κάτι που θα έκανε τα υγρά παράδοξά σας μάτια που αυρές μαθήτριες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιητέ, χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουν με κάποιον τρόπο που, όπως λένε, δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σας σώσει, εγώ που δεν σας γνώρισα ποτέ, σκεφτείτε, εγώ. Ένα καράβι να σας πάρει, Κέσσαρ, να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μια μέρα χειμωνιάτικη θα φεύγαμε, τα ρημουλκά περνώντας θα σφυρίζαν, τα βρωμερά νερά η βροχή θα ράντιζε και οι γερανοί στους ντόκους θα γυρίζαν. Οι πολιτείες οι ξένες θα μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές αυρά θα σας εσύστενα σαν σε παλιές θερμές μου αγαπημένες. Τα βράδια βάρδια κάνοντας θα λέγαμε παράξενες στη γέφυρα ιστορίες για τους αστερισμούς ή για τα κύματα, για τους καιρούς, τις άπνιες, τις πορείες. Όταν πυκνή η ομίχλη θα μας σκέπαζε, τους φάρους θα ακούγαμε να κλαίνε και τα καράβια αθέατα θα τα ακούγαμε περνώντας να σφυρίζουν και να πλένε. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσείς τσιγάρα κάμελ να καπνίζετε κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια γριά στο ανάμ και ντίστρα στίγματος, μια γριά σε ένα πολύβοο καφενείο, μια εμάσουσα καρδιά θα μου στιγμάτιζε και ένα γυμνό στο στήθος σας κρανίο. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύς που θα χορέψει γυμνή στα 17 στιλέτα ανάμεσα, θα δείτε ίσως την Κρέτα να επιστρέψει. Κέσσαρ, από ένα θάνατο σε κάμαρα και από ένα χωματένιο πεζό μνήμα, δε θα'ναι ποιητικότερο και πιο όμορφο ο διάφεγγος βυθός και τ' άγριο κύμα. Λόγια μεγάλα, ποιητικά ανεκτέλεστα, λόγια κοινά, κενά, καπνός και αθάλι, που ίσως διαβάζοντάς τα να με ικτήρετε, γελώντας και κουνώντας το κεφάλι. Η μόνη μου παράκληση όμως θα ήτανε τους στίχους μου να μην ηρωνευθείτε, κι όπως εγώ για ένα αδερφό εδεήθηκα, για έναν τρελό εσείς προσευχηθείτε.